Κοιτάξτε, εμένα τη φιλοσοφία μου τη γνωρίζετε όσον αφορά το θέμα αυτό. Εγώ, καλό θα είναι όλα τα παιδιά να ήταν καλά, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι πιστεύω ότι θα μπορέσουν επάξια να αναπληρώσουν τα κενά αυτά όσον αφορά τους τραυματισμούς. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως είναι να είμαστε καλά εμείς. Αυτό είναι το σημαντικό και μέσα από αυτή τη φιλοσοφία θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε αυτή την ομάδα. Όντως είναι μια καινούργια αρχή για όλους μας. Ελπίζω και πιστεύω, έχοντας εμπιστοσύνη στα παιδιά αυτά, ότι θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για να μπορέσουμε του χρόνου και ο καιρό να είμαστε καλά. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αν θα δείτε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, στο παιχνίδι που ήταν το πιο δύσκολο από όλα, ήμασταν πολύ καλά, είχαμε καλή απόδοση, κερδίσαμε το παιχνίδι χωρίς να έχουμε πολλά προβλήματα. Στο δεύτερο παιχνίδι βγήκαν κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω θα μας βοηθήσουν στο δρόμο τους, ώστε να μπούμε στη φιλοσοφία του ότι όλα τα παιχνίδια είναι τρεις πόντι. Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι, δεν υπάρχουν δύσκολοι αντίπαλοι. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορώ να περάσω εγώ και θέλω να περάσω και στα παιδιά. Ο κόσμος μπορεί να λέει το εκείνο κλπ. Το άλλο, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν γίνεται συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί και πειθαρχημένοι για να μπορέσουμε αυτά τα παιχνίδια να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κοιτάξτε, η επιλογή που έγινε όσον αφορά τα δύο πρόσωπα έχει τους λόγους της. Είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από οποιοδήποτε από εμάς που είμαστε τώρα στην εθνική ομάδα. Και από πλευράς αποδυτηρίων και από πλευράς στόχων και από πλευράς από όλες τις πλευρές. Άρα λοιπόν από αυτούς μόνο βοήθεια μπορούμε να περιμένουμε. Και ήταν μια επιλογή δική μου καθαρά, η οποία πιστεύω ότι θα περάσει και μέσα στα αποδυτήρια και η βοήθειά τους θα είναι τέτοια, ούτως ώστε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και πιο γρήγορα να υλοποιήσουμε το στόχο. Τι με βάζετε να λέω τώρα, είναι δυνατόν? Εμείς πρέπει να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι και μετά θα δούμε τους αντιπάλους και ανάλογα θα λειτουργήσουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Δεν υπάρχει παιχνίδι που λες θα πάω να παίξω για να μην χάσω. Εμείς όλα τα παιχνίδια θα πάμε να παίξουμε για να κερδίσουμε. Τη φιλοσοφία μου την γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να το πω πολλές φορές. Βαρέθηκα να το λέω. Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά αυτά. Από εκεί και πέρα άλλος αποφασίζει για το τι θα γίνουν στα παιχνίδια. Ξέρετε τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Καμιά φορά είσαι πάρα πολύ καλός, δεν μπορείς να κερδίσεις. Άλλη φορά ο άλλος είναι καλύτερος, κερδίσεις εσύ. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και πιστεύω ότι εάν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να είμαστε, πιστεύω ότι και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Μα πρέπει να δω τα παιδιά, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είμαστε στην πρώτη μέρα που έχουμε συγκεντρωθεί. Ακόμα βλέπετε, κάνουμε μια αποθεραπεία, είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Πιστεύω ότι από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά θα βγουν εκείνα τα συμπεράσματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στο ποια παιδιά θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν για να αντιπροσωπεύσουν την ομάδα.